φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Ο καιρός εδώ είναι εξαιρετικός σήμερα και αυτό, μαζί με την προσέλευση του κόσμου και την ιδιαιτερότητα του αγώνα, μας κάνει να πιστεύουμε πως θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Για να δούμε λοιπόν, όπου να είναι, αρχίζει αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ μέσα? Πάμε. Το πάει για μέσα. Αν σημάδευε λίγο καλύτερα, μπορεί και να το είχε βάλει. Έπιασε γεμάτο σουτ. Ήταν καλή προσπάθεια. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ναι, το επιχειρεί. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Αυτό ήταν το τέλειο παράδειγμα για το πώς μετατρέπεις μια άμυνα σε επίθεση. Αν ήταν και λίγο πιο προσεκτικός στο σουτ, τώρα ακόμα θα πανηγύριζαν. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Κατάφερε και την κράτησε. Θα γεμίσει προς... Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Και η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και μπλοκάρει την μπάλα όταν το φύλακα. Δυνατότητα σέντρας απ' άκρα. Ναι, πέρασε η παλιά. Πετάει την μπάλα προς τα μέσα. Αυτό είναι πλάγιο. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Κάνει μία υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Κάστρο! Κάνει δυναμικό κατέβασμα από τα αριστερά. Θα βγάλει μία σέντρα. Λίγο έλειψε και θα την έστελνε προς τα δίχτυα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Την κλωτσάει. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το ρόδι. Σίγουρα βοηθάει πολύ μια ομάδα, στην ψυχολογία της κυρίως, να κλείνει το πρώτο ημίχρονο έτσι εντυπωσιακά. Θα πρέπει βέβαια να διατηρήσει τη συγκέντρωσή της και στο δεύτερο μέρος, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο με το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση. Έχουμε λευκή ισοπαλία λοιπόν. Για να δούμε. Και να είμαστε πάλι εδώ.
Το δεύτερο μέρος άρχισε. Αν και προσπάθησαν και οι δύο πλευρές, δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Οι επιθετικοί χρειάζονται φρέσκες ιδέες και... Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Ω, στάθηκε πολύ άτυπος. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά, στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στα σκαριά. Γρήγορη αντίδραση του goalkeeper. Μπράβο του. Ωραίο το τρέξιμό του, από την αριστερή πλευρά. Θα γεμίσει προς τον... και με το κεφάλι πάει για γκολ. Καιρός ήταν. Έστω και στο δεύτερο ημίχρονο κάνουν αυτό που περίμεναν οι οπαδοί τους. Τον τροφοδότησε άψογα και αυτός με την πλάση του δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο του σκορ στο 1-0. Δεν ξέρω αν ακόμα το έχουν συνειδητοποιήσει κάποιοι ότι χάνουν 1-0. Είναι σαν να άφησαν το μυαλό τους ακόμα και κάτω στα αποδυτήρια. Προς τα πίσω. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Ψάχνει για κάποιον δικό του εκεί. Να και το βολέ. Δεν βρήκε καθόλου τέρμα τελικά. Δεν είχε πολλές επιλογές και αποφάσισε να δοκιμάσει το πόδι του από μακριά. Και θα έχουμε αλλαγή, ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Πολύ καλή σκέψη από τον coach, γιατί η ομάδα του τώρα χρειάζεται μια ένεση στο δημιουργικό κομμάτι. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πιέζουν για άλλο ένα γκολ, έτσι ώστε να θέσουν τέρμα στα όνειρα των αντιπάλων τους. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Θα σφυρίξει εδώ. Καταλογίζει φάουλο, ρέφερι. Θα μπορούσε να είχε δει κάρτα εδώ. Φαίνεται πως όχι. Ο διαιτητής θα κρατήσει τις κάρτες στην τσέπη του αυτή τη φορά. Όμως δεν πρόκειται να είναι τόσο τυχερός την επόμενη φορά. Πάει να την περάσει προς τα έξω.
Είναι επικίνδυνος εκεί. Τώρα υπάρχουν ο ένας με έναν. Υπέροχη προσπάθεια. Έξοχη ατομική προσπάθεια. Άξιζε κάτι καλύτερο. Λίγο έλειψε να το πληρώσουν ακριβά εδώ. Αν δεν προσέξεις, ένας και μόνο παίκτης μπορεί να σε καταστρέψει. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Άσπρο! Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Και μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια τώρα. Και ό,τι βγει. Και κέρδισαν φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο μπορεί και να αποδειχθεί ότι είναι το τελευταίο σε αυτό το παιχνίδι. Θα ψάξει τον γκολ. Και να λοιπόν, που λύγει το μάτς. Είναι κρίμα. Ενώ έφτασαν τόσο πολύ.